Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 57χρονος εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι όταν έπεσε από το απορριμματοφόρο το οποίο βρισκόταν εν κίνηση. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Παγνί, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με τον ίδιο να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται κρίσιμες. Στο χειρουργείο ήταν τουλάχιστον 2,5 με 3 ώρες. Πριν λίγο πληροφορήθηκα από την οικογένεια ότι δεν πάει καλά και ότι πρέπει να περάσει τουλάχιστον 48 ώρες, τουλάχιστον να αποφύγει το θέμα του θανάτου. Από εκεί και πέρα έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Άγιαννη Κνωσού. Ο 57χρονος βρισκόταν στο παταράκι πίσω από το όχημα και κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Μετά από στροφή, ο οδηγός του απορριμματοφόρου διαπίστωσε το ατύχημα, το οποίο προκάλεσε θλίψη στις τάξεις των εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό του. Είναι κάθετος στο δούς Κρασαδάκη Αγελάου, έκοψε αριστερά για να πάρει τον τελευταίο κάδο ανακύκλωσης. Όπως έκοψε αριστερά, πήγα εγώ στο συμβάν, το είδα κιόλας, έκοψε αριστερά, σε κάποια φάση κοιτάει από την κάμερα και έχει φύγει ο εργαζόμενος από τη δεξιά μεριά, ο εργαζόμενος ήταν στο χειριστήριο και έχει φύγει κάτω και έχει πέσει κάτω. Με το κεφάλι πίσω χτύπησε, στο κεφάλι, δηλαδή έπεσε πίσω και χτύπησε πίσω. Είναι έμπειρος εργαζόμενος, πολλά χρόνια, είναι 34 χρόνια στην υπηρεσία. Είναι λίγο πριν πάρει τη σύνταξή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το απορριμματοφόρο έπεσε σε λακκούβα, ωστόσο οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Φορούσε τα μέσα ατομικής προστασίας, το γελέκο, τα γάντια, κράνος δεν φορούσε όμως. Το κράνος είναι υποχρεωτικό. Νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό, αλλά ακούστε να σας πω. Το κράνος σε ένα μάξι, σε ένα συνοδό, μπορεί να λέει η οικία ότι ξέρετε κάτι το κράνος, ναι, πρέπει να το φοράει σε ένα συνοδό. Όταν φοράει στο συνοδό πρέπει να έχει αντανακλαστικά, τα αντανακλαστικά δηλαδή ο συνοδός, αν φοράει το κράνος, εξάλλου το κράνος, δεν είναι, είναι κάσκα, δεν είναι κράνος, δεν καλύβει όλο το κεφάλι. Για ανοιχτοκάματο τρόμου έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα, περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες αλλά και την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια. Καθημερινά έχουμε περιστατικά, άλλα είναι ελαφριά, αλλά είναι βαριά. Είναι πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν πολλά περιστατικά, όμως και βαριά. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Κάθε μέρα που περνάει είναι δύσκολη. Ξεκινάμε το πρωί από τη δουλειά μας και δεν ξέρουμε να γυρίσουμε.